Καλημέρα σας κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά στην ατζέντα σήμερα. Ξεχώρισα εξ αρχής στην εισαγωγή μάλιστα της εκπομπής την σύνοδο κορυφής που γίνεται σήμερα στις Βρυξέλλες και ανάμεσα σε άλλα πολλά θα συζητηθεί αυτό το ο νέος ρόλος μιας επιτροπής που έχει να κάνει με την εξωτερική πολιτική. Πείτε μας λίγο παραπάνω για αυτά εσείς που ξέρετε καλύτερα. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βιώσει πολλαπλές κρίσεις. Ο πόλεμος που αναφέρατε προηγουμένως στην Ουκρανία είναι κάτι το οποίο έχει συνταράξει τους περισσότερους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά μάλιστα τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης θεωρούν ότι απειλούνται άμεσα και ζητούν πολύ πιο δραστική και άμεση εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία και διατήρηση της εθνικής ανεξαρτησίας της Ουκρανίας ουσιαστικά. Mm-hmm. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος πλέον ορατός αντιευρωπαϊκές κυβερνήσεις να έρθουν στο προσκήνιο και να μπλοκάρουν σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μία διαδικασία από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή να μπορέσει να παρακαμφθεί ενδεχόμενη αντίρρηση και της κυβέρνησης Ουγγαρίας του κ. Όρμπαν και το άλλο το απευκταίο κατά πολλούς που είναι η νίκη και απόλυτη πλειοψηφία της άκρας δεξιάς του κόμματος της Μαρίν Λεπέν στις γαλλικές εκλογές. Αυτά τα ενδεχόμενα γεγονότα και ενδεχόμενες εξελίξεις έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ψάχνουν να δουν με ποιο τρόπο θα μπορέσει να αποφευθεί ένα διέξοδο τους επόμενους μήνες. Αυτό το νέο αξίωμα του υπάτου εκπροσώπου της Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, τι ακριβώς, πώς θα περιγράφεται και τι θα κάνει όποιος θα είναι. Όλα έχουν να κάνουν με το ποιο θα είναι το χαρτοφυλάκιο και ποια θα είναι η εντολή των ηγετών απέναντι σε αυτόν τον αξιωματούχο. Η θέση αυτή προβλέπεται εδώ και αρκετά χρόνια από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε αυτή η θέση για να αποτελεί ιονή έναν υπουργό εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ, είναι ευκταίο, δεν ισχύει στην πράξη, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντικρουόμενες θέσεις ανάμεσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που συνήθως υπάρχει είναι μια προσπάθεια να βρεθεί μια συνισταμένη και τουλάχιστον στα ζητήματα που υπάρχει ομοφωνία να σταθεί η Ευρώπη με μια ενιαία φωνή. Δύσκολο μεν, αλλά φαίνεται με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών ότι είναι ακόμη πιο πολύ αναγκαίο απέναντι σε δυνάμεις αυταρχικές ή επιθετικές απέναντι στην Ευρώπη. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να είναι μια αποδυναμωμένη εξ αρχής θέση αυτή ή θα πρέπει όποιος την καταλάβει να το παλέψει πολύ. Κοιτάξτε, με βάση την Ευρωπαϊκή Συνθήκη οι αποφάσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων λαμβάνονται με ομοφωνία. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές έχει συμβεί κάποια κράτη να προβάλλουν αντιρρήσεις και έτσι να μην μπορεί να υπάρξει μια ενιαία στάση. Εδώ τώρα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις για το πώς κάτι τέτοιο θα μπορέσει να αποφευχθεί στο μέλλον, να είναι πιο ενιαία η φωνή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν βέβαια αντιρρήσεις, γνωστές της Ουγγαρίας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόσφατα έχουμε και μια κυβέρνηση στη Σλοβακία που και αυτή έχει αντιρρήσεις. Και αν προσθεθεί και μια κυβέρνηση της Μαρίν Λεπέν, παρότι ο πρόεδρος της Γαλλίας συνταγματικά έχει τον πρώτο λόγο στην εξωτερική πολιτική, παρόλα αυτά οι δυσλειτουργίες θα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και αυτό οι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν να το αποφύγουν πάση θυσία, διότι θα προκαλέσει αναταραχές και στο εσωτερικό των χωρών, αλλά θα κάνει και πιο δυσλειτουργική την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευρύτερα. Η σύνοδος σήμερα ξεκινά στις 3 η ώρα το απόγευμα με πρώτο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και μάλιστα θα είναι παρόν στις Βρυξέλλες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτό βάζει πίεση σε όσες χώρες δεν είναι πολύ ενθουσιώδεις για περαιτέρω βοήθεια προς την Ουκρανία.
Κοιτάξτε, εδώ και μερικές εβδομάδες μετά την διεθνή διάσκεψη στην Ελβετία, αλλά και την σε εισαγωγικά πρόταση ειρήνευσης που απίθυνε ο πρόεδρος Πούτιν, έχουν αρχίσει ουσιαστικά οι συζητήσεις για το ποιο θα μπορούσε να είναι ένα μελλοντικό καθεστώς ειρήνευσης στην Ουκρανία. Αυτό που ζητάει ο πρόεδρος Πούτιν ουσιαστικά είναι η διχοτόμηση της χώρας, να καταλάβει η Ρωσία τα πιο έφορα και τα πιο παραγωγικά εδάφη της Ουκρανίας και να γίνει κάτι το οποίο δεν έχει αποδεχθεί καμία ευρωπαϊκή χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είναι βίαιη αλλαγή συνόρων. Θεωρώ ότι η Ευρώπη θα έχει μια ενιαία στάση σε αυτό, αλλά αυτό που είναι δυστυχώς μια πιθανή εξέλιξη είναι να παγώσει κάποια στιγμή ο πόλεμος χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική ειρήνευση, να φτάσουμε δηλαδή σε ένα σημείο όπως συνέβη στην Κορέα, όπου υπήρξε μια ανακοχή, αλλά ουσιαστικά δεν έχει υπογραφεί ποτέ συνθήκη ειρήνης. Αλλά όποιος έχει τα εδάφη, όπως είναι το στημένο πλέον, θα τα κρατήσει τα εδάφη, εάν γίνει αυτή η διακοπή που λέτε, το πάγωμα. Ακριβώς. Και θα είναι η Ευρώπη σε μια πολύ δύσκολη θέση, γιατί θα πρέπει να στηρίζει συνεχώς την Ουκρανία, η οποία θα έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγικού της δυναμικού και λόγω του πολέμου, λόγω της απώλειας των περιοχών που έχουν πολύ μεγάλη βιομηχανική παραγωγή, και θα είναι ένα διέξοδο το οποίο θα πρέπει να το φορτωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλά, πολλά χρόνια ακόμη. Να σημειώσουμε δε ότι χθες κιόλας ξεκίνησαν επίσημα οι διαπραγματεύσεις ένταξης της Ουκρανίας και της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν η πρώτη συνεδρίαση και χαιρετίστηκε από όλα τα μέρη ως μια ιστορική αρχή. Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο αναλυτή για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News και αρθρογράφος στην ΑΗ εφημερίδα. Ας έρθουμε στα δικά μας τα μέρη, στη δική μας την γειτονιά. Πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Φιντάν, κάπως εμπλέκει και την Ελλάδα σε αυτήν την απειλή που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο, από τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, τον Νασράλα, εναντίον της Κύπρου, ότι μην τολμήσετε να παρέχετε στρατιωτική βοήθεια, βάσεις ή οτιδήποτε για να χτυπήσει το Ισραήλ το Λίβανο, διότι θα σας χτυπήσουμε κι εμείς. Και ο Φιντάν λέει ότι και η Ελλάδα έχει δίκιο ο Νασράλα που είπε αυτά στην Κύπρο, αλλά και η Ελλάδα έχει στρατό, έχει βάσεις από τις οποίες μπορεί να χτυπηθεί ο Λίβανος. Αυτό τώρα πώς προέκυψε και γιατί? Κοιτάξτε, το ιστορικό είναι ότι η Ελλάδα, η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ έχουν τριμερή συνεργασία. Υπάρχει το ζήτημα της εκμετάλλευσης των πιθανών κοιτασμάτων και των κοιτασμάτων που έχουν ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά το κυριότερο είναι ότι έχουν γίνει, ειδικά μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ, υπάρχουν πολύ συχνές κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και πολλές φορές χρησιμοποιείται η Κρήτη ως ένα σημείο όπου θα μπορούσε να υπάρχουν κοινές δράσεις απέναντι σε ένα κοινό κίνδυνο. Θεωρώ όμως ότι και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελλάδα δεν θα έμπλεκαν ποτέ σε μια πολεμική σύραξη που θα είχε εμπλοκή και άλλων χωρών, και ειδικά αυτή την περίοδο απέναντι στην Χεζμπολάχ μέσα στην επικράτεια του Λιβάνου. Έχουν γίνει επανειλημμένες επισκέψεις, ειδικά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Λίβανο τους τελευταίους μήνες και για το ζήτημα το μεταναστευτικό, αλλά θεωρώ ότι έχουν συζητηθεί και ζητήματα τοπικής διεθνούς περιφερειακής ασφάλειας. Είναι ένα χτύπημα, θα έλεγα, σε πολιτικό επίπεδο, στην προσπάθεια της συμμαχίας αυτής που λέγονται, αυτοαποκαλούνται αντίσταση κατά του Ισραήλ, να διεθνοποιήσουν περισσότερο την σύγκρουση και να δείξουν ότι, κοιτάξτε, δεν σημαίνει ότι επιτεθήκατε στη Γάζα, μπήκατε στη Γάζα και μπορείτε να μπείτε και στο Λίβανο και να επιβάλλετε τελεσμένα. Θα κάνουμε πιο ευρύ το μέτωπο, εμπλέκοντας και δυτικές χώρες. Πάντως ο ρόλος της Τουρκίας και η στάση που κρατεί αρκετά στεναρά η Άγκυρα αυτή τη στιγμή όσον αφορά την διένεξη, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, είναι σίγουρα, μάλλον λέω εγώ, ένα έτσι σήμα ότι η Τουρκία παίζει ηγετικό ρόλο πλέον στην περιοχή από την μεριά του μουσουλμανικού κόσμου.
Αυτό είναι μια πολιτική την οποία προσπαθεί να ασκήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Τουρκία. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι το 2010 είχε γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια να σπάσει ο αποκλεισμός της Γάζας με μια φλωτίλα σκαφών που είχε οργανωθεί από ΜΚΟ που ήταν προσκύμενες στο κόμμα του κυρίου Ερντογάν, με αποτέλεσμα πολλά θύματα και νεκρούς τότε. Και προσπαθεί πάντα η Τουρκία να παίξει ένα ρόλο προστάτηδας δυνάμεως απέναντι στους Παλαιστινίους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα θετικό momentum στον μουσουλμανικό κόσμο απέναντι στην Τουρκία, αλλά είναι γνωστό ότι αυτό έχει ένα όριο, γιατί η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά σε αυτή την διένεξη. Βέβαια, αν ανοίξει ο πόλεμος και γίνει περιφερειακός, εμπλακεί το Ιράν και άλλες δυνάμεις, τότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι μπορεί να γίνει στην περιοχή. Γι' αυτό πρέπει όλες οι σύμμαχες χώρες, και η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, να συζητήσουν πολύ σοβαρά και με το Ισραήλ και με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πώς μπορεί να εκτονωθεί η κατάσταση από το να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση του πολέμου. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.